Στηρίζουμε και, μας, και παλεύουμε όλοι μαζί για την ασφάλειά μας. Για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για αυξήσεις που να καλύπτουν την πραγματική μείωση του εισοδήματό μας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τα δίκαια μας απέναντι σε εργοδοσία, απέναντι στις αρχές που με συγκεκριμένες τακτικές προσπαθούν να αποδυναμώσουν αλλά και να καταργήσουν τις συλλογικέ μας συμβάσεις. Αντιλαμβανόμαστε τις κινήσεις που κάνει το Υπουργείο μαζί με την εργοδοσία έτσι ώστε να αποδυναμώσουν, να καταργήσουν, να μην έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Από τη μία πλευρά το Υπουργείο με την αναθεώρηση του κώδικα προσπαθεί να νομιμοποιήσει τη μη ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απ' την άλλη δεχόμαστε πιέσεις και πόλεμο από την εργοδοσία βλέποντας αυτή την κατάσταση ξεκίνησαν με πρόσχημα ότι έχουν ακριβήνει τα πετρέλαια και πρέπει να κάνουν μια εξώδικη καταγγελία που την κάνανε με πλάνο τριών μηνών διαπραγματεύσεων. Το θέμα είναι ότι έχει περάσει ήδη ένας μήνας και μας λένε ακόμα με εξώδικα ότι θα απαντήσουν στο επόμενο δεκαπενθήμερο για την πρώτη συνάντηση. Η εργοδοσία είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει. Θέλει να μικρύνει ή να τελειώσει το χρόνο των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να καταργηθούν οι συμβάσεις. Συνεχίζουν να μας θέλουν εξώδικα. Δεν είμαστε καλοί για αυτούς και δεν λειτουργούμε σωστά. Πάμε να κλείσουμε το λιμάνι, πάμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Ακόμα μαζεύουν τα αιτήματά τους έχουν και αιτήματα. Θέλουν να μειώσουν ή να διαλύσουν τις συμβάσεις. Αυτό που έχουμε να δηλώσουμε εμείς και η Γενική Συνέλευση που έχει γίνει είναι ότι προχωράμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις με κλιμάκωση και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Είμαστε εδώ για να πολεμήσουμε κάθε τακτική της εργοδοσίας που φαντάζεται ότι με τα τερτύπια της θα δημιουργήσει συνθήκες γαλέρας. Προχτές χάσαμε ένα συνάδελφο στο ατύχημα της Πάτμου. Έχουμε ενημερώσει εδώ και πολλά χρόνια τις αρχές και πιέζουμε για τις επικίνδυνες καταστάσεις που δημιουργούνται καθημερινά και ενώ έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Πρέπει να θρηνήσουμε για αυτούς μάλλον πολλούς συναδέλφους για να δεχτούν να μας απαντήσουν. Οι θέσει μας είναι ξεκάθαρες για το θέμα της ασφάλειας. Δεν το διαπραγματευόμαστε, θα το πολεμάμε είμαστε όλα τα σωματεία μαζί και από ό,τι βλέπουμε τα θέματα μας είναι κοινά. Ο κάθε χώρος αγωνίζεται για την ασφάλεια, αγωνίζεται να έχει συμβάσεις, αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο.